Κυρίε και κύριοι, Μεγάλη Τρίτη σήμερα και τα νοικοκυριά έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίε για το Πασχαλινό Τραπέζι. Ο Νίκο Υποφάντη είναι κοντά μα και έχει υπολογίσει, Νίκο, πόσο θα μα τυχήσει φέτο. Θα είναι πολύ πιο ακριβό και δεν ξέρω αν θα βρουν τελικά οβέλια για να βάλουν στη σούβλα. Δεν υπάρχουν αρνιά, αλλά υπάρχει αυτή η κίνηση την οποία βλέπετε. Αυτή η κίνηση εδώ είναι από τα πρακτορία, τα Επαρχιακά στην Αθήνα, στην περιοχή ε, τη Αγίας Άννα, στο Ρέντι και στον Κυφισό, βλέπετε ότι όλα τα φορτηγά τα οποία έρχονται τα περισσότερα από την ε, περιφέρεια έχουν μαζί αρνάκια και κατσικάκια κυρίω για να τροφοδοτήσουν. Uh, Του uh, καταμόνε, καταμονάδε τα νοικοκυριά, δεν έχουν τα σούπερ μάρκετ τόσο μεγάλη υπέρκεια δεν έχει βαρβάκιο, δεν έχουν τα συνικιάκια, και εξεμένουν, μα λένε. Και βλέπετε ότι έχουν μεταφερθεί, στέλνουν δηλαδή από το χωριό σε αυτό το σημείο. Συν το γεγονό ότι ανοίγει και η εστίαση, συν το γεγονό ότι έχουμε και όλα αυτά τα. Έχουμε και την πασχαλινή περίοδο. Λοιπόν, ποιε είναι οι τιμέ. Αν το βρούνε για ολόκληρο αρνίκη κατσίκι, στα σούπερ μάρκετ από 8,5 ευρώ έω 11 ευρώ το κιλό, μεγάλη προσοχή. 8.5 ευρώ μπορούν να σου δώσουν κομμάτι, να μην υπάρχει ολόκληρο. Όπω και στα κρεοπολία από 10 έως 14 ευρώ το κιλό ξεμένουν τα κρεοπολία και είναι σε λίστες αναμονή ο κόσμος. Βαρβάκιος έως 12 ευρώ το κιλό φτάνει. Οι χαμηλότερες τιμές είναι κομμάτια. Αυτό που μας λένε είναι ότι λόγω του Πάσχα από τους καθολικούς πριν από ένα μήνα, λόγω του γεγονότος ότι έχουν μείνει στα αστικά κέντρα, Σύντο το γεγονός ότι πολλά από, τα, από τους αμνούς και τα ερήφια μένουν οι γα... γαλακτοπαραγωγοί, έχουν αυξηθεί οι τιμές της φέτας και των παραδοσιακών τριγών στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη στις εξαγωγές, Μάλιστα. κρατάνε για γαλακτοπαραγωγή το κρέα και δεν θα έχουμε φέτος φοβελία και να μπει uh, στη σούβλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.